Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα vlog. Γιατί φωνάζεις ρε Χωριανέ, δεν ξέρω. Χτυπάει το τηλέφωνο και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Μισό λεπτό γιατί είμαι στη δουλειά. Συμβαίνουν λοιπόν και αυτά, στη δουλειά βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ακόμα ένα vlog που πάρα πολλά άτομα μου ζητάτε. Θα είναι λίγο αλόκοτο το vlog, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ξέρω τι θα σας δείξω. Ωστόσο, εσύ πάρε το χρόνο σου να καθίσεις αναπαυτικά, να κάνεις τα like σου, τα dislike σου, τις εγγραφές σου που είναι 100% δωρεάν. Φτάνουμε σιγά σιγά τους 3.000, yay, και πάμε να χτυπήσουμε δυνατά όλη μια εγγραφή. Να πέσει η γεφυρούλα και να αρχίσει επιτέλους αυτό το βίντεο. Δίκο σας. Όπως σας προείπα λοιπόν, βρίσκομαι ήδη στο μαγαζί για δουλειά. Δεν άνοιξα το vlog από το πρωί, διότι τα τσίπουρα τα χθεσινά, τα βολιώτικα, μας καταστρέψανε. Το ίδιο πάθαμε και στο vlog διακοπών με τη Μυρτό, που θα περνάει η καρτέλα κάπου εδώ πάνω, να πάτε και να δείτε πώς ξεφτυλιστήκαμε. Βρίσκομαι λοιπόν ήδη στο μαγαζί. Για όσους δεν ξέρετε, εργάζομαι σε ένα μαγαζί με βιολογικά προϊόντα εδώ πέρα στο Βόλο. Είμαι στο κομμάτι της εξυπηρέτησης και είμαι υπεύθυνος καταστήματος. Έχουμε πάρα πολλά καλούλια πράγματα εδώ πέρα. Θα έχω στο κουτί πληροφοριών όλες τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο μαγαζί, όποιος θέλει να το επισκεφθεί. Έκανα πριν από λίγο ένα story στο Instagram και τώρα πολύ ωραία πάσα αυτή να σας προτείνω να πάτε και στο Instagram να με τσεκάρετε, διότι εκεί κάνουμε διάφορα παιχνιδάκια, διάφορα poll. Εχθές έγινε ένας κακός χαμούλης με τις ερωτήσεις που μου κάνατε και πριν από λίγο έκανα ένα story όπου σας ανακοίνωνα ότι σήμερα θα πάω να κάνω την πρώτη μου συνεδρία με την ψυχολόγο μου, yay, ψυχολόγος. Έχω λάβει άπειρα μηνύματα που με ρωτάτε αν είμαι καλά. Θα σας τα εξηγήσω όλα κατά τη διάρκεια αυτού εδώ του βίντεο. No sponsor πίσω το eFood, αγαπάμε eFood. Ωστόσο θέλω να πω ότι το ραντεβού μου είναι σήμερα στις 3.30, εγώ σχολάω 2.30. Θέλω περίπου 45 λεπτά να φτάσω στο σπίτι, να βάλει ο Θεός το χέρι του, να προλάβω να φτάσω στο ραντεβού. Το eFood λοιπόν είναι ο μέγας χορηγός του καταστήματός μας. Δείτε εδώ πέρα μερικά από τα καλούδια μας που μπορείτε να βρείτε στο κατάστημά μας αλλά και στη σελίδα μας στο Instagram Eleon Art Volos. Φτιάχνονται όλα με αγάπη για εσάς. Είμαστε και στο eFood. eFood και έφαγες. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι από εδώ και πέρα θέλω να επιστρέψω δυναμικά στο YouTube. Νιώθω ότι πέραν από το ότι το έχω ανάγκη, γιατί πλέον σας νιώθω σαν οικογένειά μου, σαν σπίτι μου που ανοίγω την πόρτα μου και μιλάω με έναν δικό μου άνθρωπο, θέλω να μοιράζομαι μαζί σας την καθημερινότητά μου, τις σκέψεις μου, τους προβληματισμούς μου και γενικά ό,τι κάνω στη ζωή μου. Φτάνουμε τους 3.000 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα μου πεις, okay, τι έχεις καταφέρει. Okay, μεγαλώνει η παρέα μας καθημερινά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και επίσης θα ήθελα τη γνώμη σας κάπου εδώ. Έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα ότι θα γίνω κουμπάρος, θα παντρέψω δύο πάρα πολύ καλά δικά μου, γνωστά μου, αγαπημένα μου άτομα. Δεν θέλω να πω ακόμα ποια άτομα είναι αυτά. Και είχα πάρει την ιδέα από τη Φωτεινή, από την Fossblog, με την σειρά που είχε κάνει στο κανάλι της με το project Kumbaro Series και έλεγα να κάνω κι εγώ κάτι ανάλογο γιατί θα έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο τους επόμενους μήνες, αλλά σε αντρική version Kumbaro Series, για να σας προλάβω να μην μου λέτε «Ω, αντιγράφεις τη Fossblog και την εκλέβεις το project της και το ένα και το άλλο». Έχω έρθει σε επικοινωνία με τη Φωτεινή και έχω πάρει την έγκρισή της για να κάνω το συγκεκριμένο project. Οπότε γράψτε μου εδώ πέρα κάτω στη σχόλια αν θα σας ενδιαφέρε να δείτε κάτι παρόμοιο αλλά σε αντρική version. Όσοι δεν έχετε δει το project με Kumbaro Series από τη Fossblog, από τη Φωτεινή, θα το έχω στο κουτί πληροφοριών να πάτε και να το ελέγξετε. Οπότε αυτά. Πάμε σε λιγάκι να κλείσουμε το μαγαζί και να ξεκινήσω να φύγω γιατί δεν θα προλάβω. Πού είναι μωρέ, γύρισε ο παπάς στο σπίτι, έλα, βουτούλεψε ο παπάς. Αυτά τα μάτια, βρε, δεν πρόκειται να σας προδώσουν ποτέ, κοιτάξτε εδώ, αγκαλιά με κρατάει. Έλα, τερατάκι μου, τερατάκι άσπρο, πρέπει να πάμε να κουρευτούμε. Βιργινία, θα σου κλείσουμε ραντεβού για κούρεμα σύντομα. Γεϊ, κάποιος θα γίνει καινούριο μοντέλο. Έλα, πάμε.
Τι, όχι, όχι, θα βάζει την κάμερα. Τι έγινε, τι έγινε. Μείνε, 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 μείνε. Μπράβο. Καλό παιδί, καλό παιδί. Τι, πες μου τα παραπονά σου, σε πήρεξε κανείς. Όχι, Μπράβο. Μόλις γύρισα στο σπίτι μου λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνω άνετα ακόμη και να μαγειρέψω κάτι πρόχειρο, γιατί η ώρα είναι 2:25 και εγώ την πρώτη μου συνεδρία με την ψυχολόγο την έχω 3:30, οπότε έχω μία ωρίτσα. Δεν θα αλλάξω γιατί τελικά δεν θα χρειαστεί να πάω από κοντά, η συνεδρία θα γίνει μέσω της εφαρμογής Zoom, μέσω διαδικτύου δηλαδή, οπότε όλα καλά, θα καθίσω ανεπαυτικά στο σπίτι μου 45 λεπτά και είναι η συνεδρία, μετά εννοείται ότι θα σας πω γνώμη και άποψη. Ωστόσο, πάμε να μαγειρέψουμε κάτι στα γρήγορα γιατί κοντεύω να πεθάνω από την πείνα. 2000 years later. Έχω βάλει το νερό για να κάνω πένες με σάλτσα λαχανικών. Κοιτάξτε εδώ, πολυχρωμία. Τέλειο. Out of focus. Και λουκανικάκια, αυτά τα Frankfurt σκοτόπουλο γιατί είναι καταπληκτικούλια. Εδώ πέρα έχω βάλει να σοτάρω τα λαχανικά και είναι το αγαπημένο μου σημείο διότι μοσκοβολάει όλο το σπίτι. Τη συνταγή, άμα θέλετε, μπορείτε να μου τη ζητήσετε κάτω στα σχόλια και θα σας τη δώσω. Η σάλτσα είναι σπιτική πιλιορίτικη και είναι πάρα πολύ ωραία. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε με το 3 πώς θα είναι έτοιμη η συνταγή. 1, 2, 3. Και ταραν! Ορίστε έτοιμο. Πένες με σάλτσα λαχανικών και λουκανικάκια Frankfurtis. Είναι ένα πιάτο που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένα πιάτο πρόχειρο, το κάνω συνέχεια για φαγητό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ νόστιμο. Και πάμε για δοκιμή. Πραγματικά, μακάρι το YouTube να μπορούσε να σας μεταφέρει και τη γεύση. Είναι υπερσυγκλονιστικά. Θα ξαναπώ για ακόμη μια φορά όποιοι θέλετε τη συνταγή. Μπορείτε να μου γράψετε στο σχόλιο να σας την πω και φεύγω να φάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινάει η πρώτη μου συνεδρία. Τα λέμε σε λίγο, φιλάκια πολλά! 2000 years later. Λοιπόν, μόλις τελείωσε η πρώτη μου συνεδρία με την ψυχολόγο μου, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βρήκαμε και μέσα από τη συζήτησή μας διάφορα πραγματάκια, διαμάντια, διάφορα διαμαντάκια τα οποία μόνος μου δεν τα είχα ανακαλύψει. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου ταμπού κάποιος άνθρωπος το να κάνει κάποιες συνεδρίες με ψυχολόγο έτσι ώστε να μπορέσει να καλυτερεύσει την ψυχική του υγεία ή ακόμη και να διαχειριστεί κάποια κατάσταση την οποία μπορεί μόνος του να μην μπορεί να την διαχειριστεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι μέσα αυτά τα 45 λεπτά της συνεδρίας μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ κάποια πράγματα με έναν διαφορετικό τρόπο, να πιστέψω λίγο περισσότερο στις δυνάμεις μου και επίσης να ξέρω ότι έχω να μιλήσω με έναν άνθρωπο όπου δεν θα με κριτικάρει, δεν θα με σχολιάσει, δεν θα κρίνει κάτι άσχημα, αλλά αντιθέτως είναι εκεί για να με ακούσει, να με βοηθήσει και ίσως να μου πει κάτι που εγώ δεν μπορούσα όλα αυτά τα χρόνια να σκεφτώ ή να βοηθήσω τον εαυτό μου. Τώρα, επειδή θέλω να σας πω τα πάντα, ο λόγος που έχω φτάσει σε σημείο το να κάνω κάποιες συνεδρίες πέραν από το ότι δεν το θεωρώ κακό, δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος. Δηλαδή, πάρα πολλά άτομα στο Instagram μου ρωτάτε και μου λέτε ότι γιατί έφτασες να κάνεις συνεδρίες, αν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι, απλά επειδή είναι μία περίοδος στη ζωή μου πάρα πολύ συγκαταβατική, με αρκετή πίεση, είτε εργασιακή, είτε γενικά από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα, θεώρησα ότι επειδή στο παρελθόν πάθαινα κρίσης πανικού, θεώρησα ότι δεν θέλω να μου συμβεί κάτι ανάλογο και τώρα, οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα να μιλήσω με κάποιον πιο ειδικό, γιατί εγώ πάντα τα προβλήματά μου τα έλυνα ως ψυχολόγος του εαυτού μου, δηλαδή τα έβαζα κάτω σε πρώτη φάση, έβλεπα τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να καλυτερεύσει και τι μπορώ εγώ να κάνω για να αλλάξω όλα αυτά ή να συμβιβαστώ με κάποιες καταστάσεις. Πάντα, μα πάντα το κατάφερνα. Τώρα δεν είναι ότι δεν το καταφέρνω, απλά ουσιαστικά λόγω πάρα πολλών μεγάλων υποχρεώσεων που έχω στην καθημερινότητά μου, δεν μου περισσεύει πάρα πολύ χρόνος για να μπορέσω να κάνω και αυτό. Οπότε θεώρησα ότι ίσως είναι καλύτερα να απευθυνθώ και να μιλήσω σε κάποιον ειδικό για να με μπορέσει να με βοηθήσει, να δω και να αντιληφθώ και να βιώσω κάποιες καταστάσεις με έναν διαφορετικό τρόπο. Τώρα όλα αυτά σας τα λέω γιατί κάποιοι θα αναρωτηθούν και θα πούν καλά εντάξει, οκ, τι μας νοιάζει.
Το λέω γιατί δεν είναι κακό να μιλάει κάποιος με έναν ψυχολόγο, μην το βλέπετε σαν ταμπού. Άλλο κομμάτι ο ψυχολόγος και άλλο κομμάτι ο ψυχίατρος, γιατί πάρα πολλά άτομα τον μπερδεύουν και λένε ότι γιατί να κάνω κάποια ψυχοθεραπεία ή κάποια ψυχανάλυση, δεν είμαι τρελός. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που κάνει κάποιες ψυχοθεραπείες ή κάποιες ψυχαναλύσεις ότι είναι τρελός. Σε καμία περίπτωση. Τρελοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρική υποστήριξη. Αυτό να το γνωρίζετε. Στη συνέχεια υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε μέσω ίντερνετ, είτε μέσω κάποιου φυσικού καταστήματος στην πόλη σας, όπου είναι διαθέσιμοι να σας ακούσουν και να μιλήσετε γι' αυτό. Και τέλος, το λέω γιατί πλέον από εδώ και πέρα θα είναι ένα κομμάτι της καθημερινής μου ζωής. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν έχω άμεσα κάποιο πολύ μεγάλο θέμα, αλλά ωστόσο χρειάζονται κάποιες συνεδρίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να το υπεραναλύσουμε ακόμη πιο πολύ και να νιώθω ακόμη πιο πολύ καλά ψυχικά υγιής. Ωστόσο είναι κάτι που θα συμβαίνει για τους επόμενους μήνες. Δεν με πειράζει καθόλου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το βιώνω γιατί είναι κάτι καινούριο και βλέπω ότι μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Οπότε ο λόγος που σας το λέω είναι γιατί το YouTube δεν είναι μόνο το να δείχνουμε τα καλά, το χαχά, το χουχού, τον καφέ, τη βόλτα, ok, καλά αυτά, αλλά όταν κάνεις vlog από την καθημερινότητά σου και όταν θέλεις να έχεις μια πιο ουσιαστική επαφή με τους ανθρώπους που σε βλέπουν απέναντι, θεωρώ ότι και αυτό το κομμάτι μπορείς να το συζητήσεις μαζί τους και εννοείται ότι είμαι εδώ για να συζητήσουμε οτιδήποτε εσείς θέλετε, μπορείτε να με βρείτε και στα social media μου, δεν είμαι ειδήμων, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι ψυχολόγος, ωστόσο έχω βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο στο ομιλητικό κομμάτι, στο να δώσω μια συμβουλή, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που στα 27 μου έχω ζήσει πάρα πολλά έντονα γεγονότα και περιστατικά. Οπότε να μην το βλέπετε σαν ταμπού, να το βλέπετε ως ότι είναι κάτι φυσιολογικό, αν νιώσετε την ανάγκη να το κάνετε και ότι πάντα υπάρχει κάποιος εκεί για εσάς. Αυτά είχα να σας πω, πάω να κάνω ένα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα γιατί ίσως αργότερα να έχω ένα meeting και επιστρέφω. Τελείωσα μόλις με το επαγγελματικό μου τηλέφωνο, έχω meeting σε λίγο και έχω βάλει εδώ πέρα να δω το βίντεο από Άμι Γιάμι με Φίπστερ και πραγματικά δείτε αυτή τη σκηνή που όποτε τη βλέπω την έχω δει 50 φορές και πεθαίνω στα γέλια. Τους αλήτες, μαλάκα κάνει έτσι. Τι λέει, πάνι! Έλα ρε φέρτε στις γλυκούλες. Κοιτάξτε, κοιτάξτε να δείτε που σας λέω. Μαλάκα έχει όντως κατσαρίδα. Εδώ, κοιτάξτε. Είναι τέτοιο μουσμουλα. Εδώ, περιμένω. Άκουσα με λίγο. Εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Μπορεί να το έχω εγώ αυτό το πραγματάκι. Σε βγήκαν οι κατσαρίδες απ' έξω, πραγματικά. Να πάτε να το τσεκάρετε, θα το έχω στο description box. Άμι Γιάμι και Φίπστερ, σας αγαπώ και τους δύο. Ποιος τους μάζεψα εδώ μέσα. Εγώ. Εσύ τι κάνεις εδώ κάτω? Τι κάνεις εσύ? Πάλι θα πρέπει να σε αφήσει ο μπαμπάς να πάει για δουλίτσα. Αυτό το σκυλί το τελευταίο διάστημα τεμπελιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσα να είχα τη ζωή του, σκυλίσια ζωή που λένε. Αλλά τον αγαπώ μωρέ, γιατί είναι μούργος. Τον αγαπώ μωρέ. Θα πάει ο μπαμπάς σε ένα meeting που έχει και θα επιστρέψει για να κάνουμε χαδάκια, ναι. Ναι βρε. Έλα, βγήκα λίγο. Έλα. Έλα εδώ. Όχι, μην τεινάζεσαι, μαδάς βρε ρουφιάνε. Κοιτάξτε εδώ τρίχωμα. Πρέπει οπωσδήποτε να κουρευτεί. Εν τω μεταξύ, παλιά ήταν άσπρος όπως είναι εδώ. Και τώρα εδώ κάτω αρχίζει και μπεζίζει, γίνεται αυτό το κρέμ. Και δεν είναι γεράκος γιατί είναι μόνο 2 χρονών. Δεν ξέρω γιατί η αρκούδα. Λοιπόν, αφήνουμε τον μπαμπά τώρα να ντυθεί για να πάει στο meeting. Ναι, εντάξει. Πες γεια στα παιδάκια. Γεια. Σε ένα άλλο παράλληλο σύμπαν πρέπει πάλι να ετοιμαστώ γρήγορα γιατί έχουμε εργασιακό meeting στις 7 και η ώρα είναι ήδη 6 και 4 και εγώ είμαι στο σπίτι, δεν έχω ξεκινήσει καν. Θα βάλω αυτό το καταπληκτικό και πολύ αγαπημένο πουκαμισάκι που θα έχετε δει ότι το έχω λατρέψει στην κυριολεξία. Οπότε θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος κάπου εδώ που ξεκίνησα τις συνεδρίες με ψυχολόγο, yay, θα σας έχω μαζί σε όλο αυτό το ταξίδι, όσο και αν κρατήσει, αν και δεν θα κρατήσει πολύ, η αλήθεια είναι. Οπότε, ετοιμάστηκα πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να φύγουμε. Αλλά,
Σκέφτομαι μήπως κλείσω εδώ αυτό το βιντεάκι, γιατί θα γυρίσω πάρα πολύ αργά και γιατί θέλω ήδη να το έχω μοντάρει και να το έχω εντιτάρει για αύριο. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα κλείσιμο αξιοπρεπές, αδερφέ. Άκουσε με λίγο. Μπορώ να το έχω εγώ αυτό το πραγματάκι. Οπότε αφού ετοιμάστηκα λοιπόν και πρέπει να φύγω οπωσδήποτε για το meeting, θα κλείσω αυτό το βιντεάκι εδώ όπως σας είπα, για να το περάσω γρήγορα στον υπολογιστή και όταν γυρίσω να το editάρω και να το ανεβάσω αύριο για να το έχετε έτοιμο εσείς. Εν τω μεταξύ τώρα σκέφτηκα ότι δεν ήταν και τόσο πολύ ακριβώς vlog, γιατί δεν σας έδειξα ούτε ένα εξωτερικό πλανάκι. Ωστόσο, ήταν λες και έκανα μία προσωπική καραντίνα, γιατί σας μιλούσα μόνο από τη δουλειά και από το σπίτι. Θα επανέλθουμε όμως ακόμη πιο πολύ δυναμικά την επόμενη εβδομάδα με νέο βιντεάκι. Κάπου εδώ θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το χρόνο σας αν μείνετε μέχρι εδώ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βιντεάκι και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί είναι δωρεάν και πάρα πολύ πολύτιμο και βασικό και δωρεάν και κάτω στην τελική, βραδερφέ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Bye! Yeah.